Γολγοθάς αποδεικνύεται για τους Έλληνες καταναλωτές στο καλάφι της νοικοκυράς. Ακρίβεια μεγάλη. Μεγάλη ακρίβεια. Τα τρόφιμα στην ελληνική αγορά κάνουν πρωταθλητισμό ακρίβειας, με τις ανατιμήσεις σε κάποια προϊόντα να ξεπερνούν τις αντίστοιχες στις χώρες της Ευρωζώνης και μάλιστα κατά πολύ. Φαίνεται ότι η ακρίβεια ήρθε για να μείνει. Δυστυχώς διανύουμε μια περίοδο που η ακρίβεια όλο και καλπάζει προς τα πάνω. Αυτό είναι βέβαια ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Ο εργαζόμενος περνάει δύσκολα αυτή την εποχή. Εμείς ειδικά οι εποχοί εργαζόμενοι που δουλεύουμε 5-6 μήνες το χρόνο για να μπορέσουμε να ζήσουμε όλο το χρόνο, βλέπουμε τις καθημερινές ανατιμήσεις που υπάρχουν αυτά στα προϊόντα. Βλέπουμε ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ και πραγματικά προσπαθούν όλοι οι εργαζόμενοι να πάρουν τα αναγκαία για να ζήσουν. Οι εργαζόμενοι, ο μισθός τους μεταβίαση είναι ένας μισθός 10 ημερών και τις υπόλοιπες 20 μέρες προσπαθούν να κάνουν συντήρηση έτσι ώστε να καταφέρουν να βγάλουν το μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, οι τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας και το χοιρινό σπάνε όλα τα κοντέρ σε ανατιμήσεις στην Ελλάδα. Με την αγορά της Κρήτης, ωστόσο, έστω και με κόπο να συγκρατείται. Οι τιμές των κρεάτων στο νομό Ηρακλείου έχω να πω ότι είναι ίσως από τις φτηνότερες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η άλλη νομή της Ελλάδος είναι σίγουρα ένα ευρώ πάνω από εμάς σε όλα τα είδη. Δηλαδή, αν πούμε ας πούμε ότι σε χοιρινές μπριζόλες, πασέτες κτλ. Το Ηράκλειο πουλάει από 5,5 μέχρι 6,97. Θεσσαλονίκη, ας πούμε, θα δει 7,90, 8 και κάτι. Μοσχάρι που πουλάμε από 12 μέχρι 13,5 θα δεις 14,5-14,90 σε άλλους νομούς. Γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, βούτυρο, ελαιά και λίπη, ακόμα και ο καφές έχουν πάρει φωτιά, με τη λίστα του τρόμου να συμπληρώνουν τα προϊόντα υγιεινής και καθαριότητας. Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, βλέπετε, μας κόβει την αναπνοή όταν πηγαίνουμε. Άμα πεινάς να πας οπωσδήποτε, αλλά δεν θα ψωνίζεις ό,τι πρέπει. Είναι παντού, η βενζίνη είναι λίγο ακριβή βέβαια, αλλά κατά τα άλλα οικονομία θα κάνουμε να περάσουμε. Υπάρχει ασυδοσία από κάποιες εταιρείες που αυξάνουν όλα αυτά τα κόστη με καθημερινές ανατιμήσεις. Οι Έλληνες καταναλωτές πια δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε καν το κρέας, το χοιρινό κρέας για παράδειγμα. Και πολλά άλλα θα πω εγώ, και τα γαλακτοκομικά και διάφορα άλλα, το βιώνουμε και εγώ το βιώνω. Έλεγχος δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέτε ότι είναι τόσο ακριβά τα πράγματα. Από δεν υπάρχει έλεγχος. Ό,τι πως θέλει πουλάει ο καθένας. Καταναλωτές και επιχειρηματίες αγωνιούν για την πολυπόθητη αποκλιμάκωση των τιμών στο ράφι που δεν έρχεται και περιμένουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Όταν έρχονται οι άνθρωποι και για να ψωνίσουν, τι σας λένε? Οι άνθρωποι έχουν τα δίκια τους, διότι κανένα πια δεν φτάνει τα χρήματα που κερδίζει. Έχουν τα δίκια τους, όλα τους φαίνονται ακριβά. Εμείς προσπαθούμε να συμπιέσουμε τις τιμές όσο μπορούμε. Συμπιέζουμε. Από εκεί και πέρα, λίγο γκρινιάζουν αυτοί, λίγο χαμογελάμε εμείς. Κάπου το βρίσκομαι στη μέση. Είμαστε μια χώρα όμως ευρωπαϊκή. Σε σχέση λοιπόν με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους, ο Έλληνας εργαζόμενος σε μια δεινή θέση. Είμαστε από τις τελευταίες θέσεις σε αγοραστική δύναμη και βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη αντανακλά και την ποιότητα ζωής του Έλληνα. Πρέπει να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Τα αρμόδια υπουργεία να στήσουν αυτούς τους ελεκτικούς μηχανισμούς που το σώσε να σταματήσει αυτή η ανεξέλεκτη αύξηση των τιμών.